Εμείς είμαστε χαρά. Πόσο χάζο είσαι. Από το 1 ως το 10. Πόσο χάζο είσαι. Έλα, Ρεβάτη. Ναι, σε εσένα το λέω. Δεν λέει πάλι. Τι θες, κουβέρνα. Άντε. Πάμε, άντε. Πες το μπαμπά να φύγουμε, άντε. Πάμε, μπαμπά, άντε. Πες το μπαμπά. Πες το μπαμπά, άντε. Το φιλάκι το δίνεις. Σε μένα. Μπράβο. Άντε. Και κάπου εδώ αρχίζει η μέρα μας. Βγαίνει ο Νέσης από το δωμάτιο. Βγαίνω και εγώ. Και θα αρχίσει η πρωινή μας ρουτίνα. Αν θέλετε να κάνω ένα βιντεάκι μόνο με την πρωινή μας ρουτίνα, να σας δείξω μία μέρα σε ένα βίντεο. Εδώ πέρα τώρα βάζω αυτό που είχα βάλει το βράδυ που το είχα πλύνει και το βάζω πάλι στη στράτη της. Κάθε δεύτερο βράδυ τουλάχιστον το πλένουμε, γιατί το κάνει χάλια με τις τροφές, μπισκότα που τρώει και τέτοια. Οπότε τώρα κάθομαι και το ξαναβάζω για να μπορέσει να μπει η λιδιούλα μας να κάτσει στη στράτα της και να μπορέσουμε κι εμείς να κάνουμε τη ρουτίνα μας, να πιούμε το καφεδάκι μας και όλα τα σχετικά. Και τώρα λοιπόν ήρθα εγώ στο μπάνιο και έπιασα τα μαλάκια μου όπως είδατε. Και τώρα τι άλλο, δοντάκια, εννοείται αυτό, θα κάνουμε λοιπόν τώρα δοντάκια και σας είπα και στο βίντεο αν θέλετε να δείτε την πρωινή μας ρουτίνα με τον Ανέστη, να είναι και σε πλάνα και ο Ανέστης με την πρωινή του ρουτίνα και όλα αυτά, να μου πείτε στα σχόλια αν θέλετε να δείτε ένα τέτοιο βιντεάκι. Και τώρα θα βγάλω το φορεματάκι που φόραγα στον ύπνο μου και θα βάλω ένα σορτσάκι και μία μπλουζίτσα έτσι ροζ. Και αφού τώρα άλλαξα, πάω και εγώ μέσα να αρχίσω να κάνω τους καφέδες όπως βλέπετε. Κάνω έναν καφέ τώρα στον Ανέστη, στο παοκτσίδικο ποτήρι που το έκανα δώρο στα γενέθλιά του, αν είχατε δει το βίντεο τότε. Που σας είχα δείξει το δωράκι, τα δωράκια που του είχα κάνει, τα είχε πάρει, του τα είχα δώσει νωρίτερα από ό,τι έπρεπε. Ανυπομονούσε να δει τι του είχα πάρει λοιπόν. Και κάνω κι εγώ ένα καφεδάκι στο αγαπημένο μου ποτηράκι βαρελάκι, που είχαμε δύο και κατάφερε και τα έσπασα εγώ αυτά τα δύο τώρα τις επόμενες ημέρες. Δεν πειράζει, με κούναγε η λιδία και πέφταν τα ποτήρια, έχω σπάσει δύο. Μέχρι να σας ανεβάσω εγώ αυτό το βίντεο τώρα που κάνω το μοντάζ. Καλό τον έκανα τον καφέ στον Ανέστη. Καλό τον έκανα τον καφέ και σε μένα. Τέλεια όλα. Και τώρα δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι παρά τα μαλλιά μου. Δεν μου αρέσει καθόλου η ρίζα. Έχει βγει πολύ κίτρινη και δεν μου αρέσει καθόλου. Και θέλω να το κάνω να έρθει λίγο στο ίδιο χρώμα με τα υπόλοιπα μαλλιά. Και αν γενικά, δεν ξέρω βασικά, δεν ξέρω κατά πόσο πολύ θα κρατήσω το ξανθό. Με έχει κουράσει λιγάκι, αν και ξέρω πως θα το μετανιώσω με το που το αλλάξω. Γιατί σαν το ξανθό δεν έχει, μου αρέσει πάρα πολύ σαν χρώμα. Είναι πολύ δύσκολο να το ξανακάνω άμα το κάνω το μαλλί σκούρο, αλλά δεν ξέρω πραγματικά. Θέλω να μακρύνω και το μαλλί μου, οπότε ίσως το κάνω κάτι σκούρο, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα.
Και έβαλα και λίγο στα φρυδάκια μου, μπας και ανοίξουν λίγο γιατί είναι κατάμαυρα τα δικά μου φρύδια, επειδή έχω πολύ σκούρο μαλάκι. Εντάξει, θα δούμε. Καλημέρα! Μόλις ξυπνήσαμε. Τα μαλάκια μου τα άφησα χθες και στεγνώσανε φυσικά. Τα άνοιξα λίγο ακόμα. Κοιμήθηκα με βρεγμένα μαλλιά, οπότε είναι ακόμα νοπά. Θα τα αφήσω να στεγνώσουν λίγο ακόμα και θα τα κάνω ή μπούκλες ή ίσια, θα δω. Τα φρυδάκια μου επίσης τα άνοιξα λίγο, όχι πολύ, δεν τα άφησα πάρα πολύ ώρα, μα τα άφηνα πολύ ώρα, δεν ξέρω πώς τα έβγαινε. Τα άφησα 5 λεπτάκια και μετά τα έβγαλα την επαφή από τα φρύδια. Σήμερα αρχίζουμε λοιπόν, συνεχίζουμε βασικά το vlog, το χθεσινό που δεν τράβηξα πολλά πλάνα. Θα πάμε σήμερα και σε ένα σούπερ εδώ κοντά που έχουμε να πάρουμε δύο πραγματάκια που μας λείπουν, οπότε θα σας δείξω τι θα πάρουμε. Θα σας πάρω μαζί μου και στη διαδρομή. Αυτά, τώρα τα μαλλιά πραγματικά με τέτοια ζέστη δεν ξέρω τι θα κάνω, αν θα τα πιάσω πάνω ή όχι. Τέλος πάντων, το χρώμα είναι αυτό εδώ πέρα. Προσπάθησα να βγάλω λίγο την κιτρινίλα και τα κατάφερα. Το έφερα σχεδόν στο ίδιο χρώμα με αυτό. Η ρίζα θέλει δεκαπάζ κανονικά, αλλά δεν θέλω να κάνω για να μην επιβαρύνω συνέχεια τα μαλλιά μου. Οπότε το έφερα λίγο στο ίδιο χρώμα. Εντάξει, κάτι κατάφερα. Λοιπόν, μπορεί να μην κάνω και τίποτα τα μαλλιά μου, πραγματικά δεν ξέρω, να το πιάσω ένα κότσο, γιατί αυτή η ζέστη είναι αφόρητη, σκάμε. Τώρα θα βάλω και λίγο λαδάκι στα μαλάκια μου, χθες δεν έβαλα κάτι. Αυτά λοιπόν, τα λέμε σε λιγάκι με ό,τι κάνουμε. Φύγαμε μόλις, πάμε στο σούπερ. Σε ποιο πάμε? My Market. Ο Ανέστης είναι εδώ να σε δείξω λίγο. Είναι με την τσάντα πίσω, το μάρσιμο μπροστά και πάμε! Σας έβγαλα λίγα πλάνα τα οποία μου αρέσουν να σας δείξω. Και τώρα εμείς πηγαίνουμε σιγά σιγά σπίτι, κοντεύουμε. Να σας δείξω και τι πήραμε από το My Market. Αυτά. Επιτέλους φτάσαμε. Γιατί δεν μπορούσαμε άλλο, η ζέστη είναι αφόρητη. Έχουμε σκάσει πραγματικά.
μέσα Σεπτέμβρη, ακριβώς αυτό πήγα να πω κι εγώ, μέσα Σεπτέμβρη και κάνει τέτοια ζέστη. Μπαίνουμε Οκτώβρη δηλαδή και σκάμε. Να σας δείξω λίγο γρήγορα τι πήραμε, γιατί πρέπει να τα βάλουμε ψυγείο κάποια πραγματάκια. Λοιπόν, πήραμε τις μικρής μωρομάντιλα, τετράδα, συσκευασία. Θα σας βάλω τις τιμούλες εδώ πέρα να τις δείτε. Πήραμε χαρτί κουζίνας αυτό εδώ πέρα, αυτή τη συσκευασία. Πήραμε φακές 500 γραμμάρια, τις χοντρές τις φακές. Πήραμε αυτά εδώ πέρα τα κυφτεδάκια 500 γραμμάρια από την εταιρεία Εφαντής, αυτά εδώ. Πολύ ωραία είναι, θα τα φτιάξουμε σήμερα να τα φάμε αυτά με ριζάκι. Πήραμε 500 γραμμάρια, όχι 400 μας έβαλε. 400 γραμμάρια, εμείς 500 είπαμε, λοιπόν. Πάριζα σε φέτες, 2-11 έκανε, καλά θα σας βάλω και τις τιμούλες εδώ. Πήραμε κρικρή γιαουρτάκι για τη μικρή, αυτά εδώ. Τρία γιαουρτάκια έχει, με αχλάδι, μπανάνα, μήλο. Πολύ ωραία είναι αυτά, τις τα δίνουμε. Λοιπόν, πήραμε ψωμί του τόστ, αυτό εδώ πέρα το καραμολέγκος, μία συσκευασία. Πήραμε ένα μαρουλάκι, εδώ πέρα. Μικρούλι ήτανε, αλλά εντάξει, δεν είχε και μεγαλύτερα. Πήραμε μπισκοτάκια τιμπέρ, αυτά εδώ πέρα. Έχει τρία πακετάκια μέσα. Παπαδοπούλου είναι. Ναι, δεν λέει κάτι άλλο. Αυτά εδώ. Τρία πακέτα. Και ένα χυμό, μια πορτοκαλάδα βασικά. Ήβη με ανθρακικό. Είναι στο. Είναι 1,5 λίτρο. Εδώ πέρα το λέει. Αυτά λοιπόν ήταν που ψωνίσαμε. Τα πήραμε από το My Market. Γεια! Πάρε μπισκοτάκι. Πάρε μπισκοτάκι, έλα. Μπράβο το κορίτσι μου. Τρώει μόνη της μπισκοτάκια. Ναι. Και τα τρώει, τα κόβει σιγά σιγά, το μασουλάει και δεν πνίγεται καθόλου. Δεν το περίμενα, νόμιζα πως θα πνίγεται. Καλά, τις πρώτες δύο μέρες είναι που τις ψιλοκαθότανε και τη χτυπάγαμε. Και μετά τώρα έχει συνηθίσει και τρώει μόνη της, τρώει και ψωμάκι μόνη της. Της έψησα μία φέτα ψωμί πριν, το τόστ που της την έψησα. Και ήταν κρατσανιστή, αυτό, απλά για να λοιπόν, μην γίνει τελείως ζυμάρι. Ελπίζω να σας άρεσε, αν σας άρεσε μην ξεχάσετε να κάνετε μια γραφούλα. Εγώ κουνάω το λιδιάκι να το βάλω στην κούνια της και πάμε και εμείς για ύπνο. Αυτά, πρέπει και μπισκοτάκια να φάει. Και τώρα θα κάτσω να μαζέψω εδώ πέρα τα ψώνια που μόλις σας έδειξα και που αγοράσαμε. Έχω και το λιδιάκι μου τώρα αγκαλιά που κάνω το μοντάζ, οπότε μπορεί να την ακούσετε. Λοιπόν, βάζω στα ντουλάπια, βάζω και στο ψυγείο τα πράγματα όσα χρειάζονται να μπουν στο ψυγείο. Και τώρα εδώ πέρα με λίγο νεράκι και φαρίνα αλεύρι που φουσκώνει μόνο το που κάνουμε το κέικ, θα κάνω κάτι σαν λουκουμάδες, κάτι σαν τηγανίτες, οπότε θέλετε πείτε το. Να ορίστε, απλά γίνεται έτσι ένας ωραίος χυλός. Πολύ απλό, δεν βάζω τη γάλα μέσα, ούτε αυγό, ούτε τίποτα. Φυσικά μπορείτε να βάλετε, απλά εγώ το κάνω έτσι πολύ απλό. Και βάζω στο τηγάνι να τα κάνω. Βγάζω λίγους για μένα, λίγους για τον Ανέστη. Θα σας δείξω τώρα γιατί τα χωρίζω σε δύο πιατάκια. Λοιπόν, βλέπετε ότι βγαίνουν φουσκωμένοι, γιατί η φαρίνα το κάνει έτσι και φουσκώνουνε και γίνονται πολύ νόστιμα. Και τα βάζω και σε ένα πιάτο που έχω βάλει χαρτάκι για να απορροφηθούν τα λάδια. Λοιπόν, και εδώ πέρα βάζω στον Ανέστη και το μέλι, γιατί δεν του αρέσει η κανέλα. Και στο δικό μου πιάτο.
Βάζω μέλι, απλά βάζω και κανέλα επειδή μου αρέσει αρκετά η κανέλα, οπότε ναι, βάζω. Και γίνονται πετανόστιμοι και αυτά τώρα το φάγαμε τώρα το απόγευμα. Δεν σας τράβηξα πολλά πλάνα, το μεσημέρι δεν φάγαμε τελικά τα κεφτεδάκια, φάγαμε κάτι σάντουιτς, οπότε ναι. Και εδώ πέρα σε αυτό το πλάνο είναι βράδυ, κοιμίζω τη Λιδία, οπότε αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Γεια σας!